Με ιδιαίτερη χαρά μας έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής μία πολυσχηδή πλέον προσωπικότητα. Αν είχαμε κάποιες αμφιβολίες, τώρα με σιγουριά μπορούμε να το πούμε. Μία πολυσχηδή προσωπικότητα που πριν περίπου 2 χρόνια, το λέω, δεν ντρέπομαι, πες το, με έκανε να καταλήξω αυτό που λένε οι Άγγλοι με διαλυμένο αυγό στο πρόσωπό μου, αποστομώνοντάς με με την εμφάνισή της. Καλημερίζουμε την κυρία Νάντια Μπουλέ. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Τι κάνετε? Καλημέρα. Μια χαρά, μια χαρά. Επειδή είμαι πολύ μεγαλύτερος από σένα, Νάντια, και ο Παναγιώτης θα κατά μεγαλύτερος από σένα, θες να μιλάμε στον ελληνικό? Βεβαίως, εννοείται στον ελληνικό. Ωραία, ωραία. Θα ξεκινήσω πρώτα με ένα κράξιμο στο πρόσωπό σου. Για ποιο λόγο? Έχω τρέλα με το μέλι. Αν δεν έχεις φέρει από το δικό σου το μέλι, για το οποίο είδα ρεπορτάζ, και αν δεν έχεις φέρει ένα μπουκάλι κρασί Εβίτα από το δικό σου, θα φας κράξιμο ό,τι εμφάνιση και αν κάνεις απόψε. Α, είσαι πολύ ενημερωμένος εσύ. Σε στρίμωξε. Και επίσης... Τα ξέρεις όλα, τα παρακολουθείς στενά. Και δεν ήξερα ότι κατάγεσαι από την λατρεμένη μου Ναύπακτο. Αθήνα έχει γεννηθεί. Έχω γεννηθεί στην Αθήνα, σωστά, και έχω μεγαλώσει και στην Αθήνα, αλλά η καταγωγή μου είναι από την Ναύπακτο, μένει στην Ναύπακτο. Και η αλήθεια είναι... Κάτσε, τι μένει, μωρέ, δήμαρχος δεν είναι? Δεν είναι τώρα, υπήρξε. Α, υπήρξε, νόμιζα ότι είναι ακόμη. Εντάξει, την άλλη φορά θέλω να κανονίσει κανένα κούτρα δωμάτιο εκεί, έχετε τις άκρες. Για να σε κάνω να με αγαπήσεις, γεννήθηκες 1η Οκτώβρη του 1994, έτσι? Του ακριβώς, του 1994 θα το δεχτώ. Λίγο δύσκολο. Και παρακαλώ να καταγραφεί παντού το 94, να το ξεχάσουμε το 84. Έτσι, μπράβο, έτσι, μπράβο. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, για το μέλι και τις μαρμελάδες θα μας πεις λίγο αργότερα, με τα οποία έχω τρέλα και αρρώστια. Αλήθεια, τα ψάχνεις? Πολύ χαίρομαι. Εδώ και 20 χρόνια, κάθε πρωί, με το που σηκωθώ, ποτήρι νερό, μεγάλη κουταλιά μέλι και μετά από ένα τέταρτο ποτήρι νερό. Και ξεκινάει η μέρα μου. Και λίγο καρυδάκι. Μπράβο, πολύ χαίρομαι. Μαρμελάδες τις λατρεύω. Από την Ναύπακτο, αν θυμάμαι καλά, είχα γυρίσει με 2-3 βαζάκια και γλυκάκια και μαρμελάδες. Δεν ξέρω αν ήταν δικά σας. Πριν 2 χρόνια τα πήρα. Όχι, όχι, εγώ μόλις ξεκίνησα. Εσύ μόλις ξεκίνησες, ναι. Ναι. Ένα e-shop με ελληνικά βιολογικά προϊόντα. Είναι από όλη την Ελλάδα. Από μικρομεσαίους παραγωγούς οι οποίοι κάνουν καταπληκτική δουλειά. Και επειδή είμαι κι εγώ τρελή με αυτά και τα ψάχνω πολύ και με τα βιολογικά εδώ και πολλά χρόνια, σαν καταναλώτρια, ήθελα να φτιάξω μια σειρά δική μου, η οποία να είναι και πολύ ωραία και πολύ μοντέρνα, αλλά ταυτόχρονα να είναι και εξαιρετική ποιότητα στα προϊόντα. Ναι. Γι' αυτό και ξεκίνησα το e-shop μου, το wellbe.gr. Πώς? Και ουσιαστικά wellbe.gr. Και εκεί ουσιαστικά παρουσιάζω στον κόσμο και σε όποιον ενδιαφέρεται να ψάξει και την διατροφή με ελληνικά προϊόντα, κάποια εξαιρετικά δείγματα του τόπου μας. Ναι. Η ιδέα για να ρίξεις το μέλι πάνω σου, όπως διάβασα πολύ σωστά, ως μια νέα Kim Basinger, ήταν δική σου ή κάποιου άλλου? Γιατί αυτά, ξέρεις, εδώ πέρα στην πόλη μας τα έχουν κάνει κάποιοι άλλοι πριν από περίπου 2-3 χρόνια. Με μέλι στο κεφάλι και τέτοια. Θα σου το πω άλλη φορά, εντάξει. Αυτό που λες δεν το ξέρω, αλλά η ιδέα σε εμάς ήρθε με τη φωτογράφο μας όταν ψάχναμε να βρούμε το κόνσεπτ για αυτή την σειρά, τέλος πάντων. Και θέλαμε να είναι και πολύ μοντέρνα η εικόνα προς τα έξω και πολύ σημερινή και φιλική και να μην είναι τέλος πάντων παραδοσιακή και λίγο παλιακή. Θέλαμε να είναι κάτι μοντέρνο και φρέσκο. Και να βάλει και φωτιά στο Instagram και όλα αυτά, εντάξει. Και ειδικά η άλλη φωτογραφία εκεί που είσαι με τις μαρμελάδες, με μισάνυχτο το στόμα, δεν είναι η φωτογραφία κολλασμένη? Πού να δεις τη φωτογραφία έχω βγάλει με τα κρασιά. Με τα κρασιά είδα μια πολύ ωραία που είσαι, ναι, το σεμνό κορίτσι της Ναυπάκτου με το κρασί το Εβίτα που βλέπω και στο καλάθι και τέτοια. Σιγά σιγά θα τις βγάλουμε. Ωραία, ωραία. Να κάνω μια ερώτηση. Ναι, Παναγιώτη, κάνε. Πώς προέκυψε η παρουσία σου στα 11 σου χρόνια στην εκπομπή της Κορομιλά? Α, τώρα με πας πολύ πίσω. Θα σου πω, ασχολούμαι με τη μουσική. Στον Μπραβίσιμο, Στον Μπραβίσιμο, ναι. Ασχολούμαι με τη μουσική από πολύ μικρή και ήμουνα σε μια παιδική χοροδία, στη χοροδία του Σπύρου Λάμπρου, ο οποίος εκείνη την περίοδο ήταν πολύ ενεργός και μετά τηλεοπτικά, όπως είναι ακόμα δηλαδή ο άνθρωπος. Και του είχαν ζητήσει να περάσουν από οντισιόν κάποια παιδάκια για να στελεχώσουν την εκπομπή την οποία παρουσίαζε η Ρούλα Κορομιλά. Είχα περάσει και εγώ τότε λοιπόν από κάστινγκ, από οντισιόν, με τραγούδι, ξέρεις, χορό, όλα αυτά που χρειάζονται.
και με είχαν διαλέξει ως ένα από τα παιδάκια. Λίγο από ταινίες, εκτός από το ΠΑΜ το ΧΑΕ, σε ποια έχεις κάνει άλλη ταινία? Όχι, έχω κάνει μόνο το ΠΑΜ το ΧΑΕ. Μόνο σε αυτό, έτσι. 16 χρονών με μπαμπά τον Γιάννη Μπέζο και μαμά τη Άνια Λουιζίδου. Ναι, βέβαια, γονείς δηλητήριο. Ναι. Γονείς δηλητήριο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε όμως στη βασική αιτία της παρουσίας σου σήμερα, που είναι η Εβίτα, για την οποία γίνεται χαμός. Δίνουμε εδώ πέρα προσκλήσεις, δύο διπλές και γίνεται πέφτει ξύλο. Δεν ξέρει ποιος θα πρωτοπάρει. Λοιπόν, μίλησέ μας, τι τράβηξες για την Εβίτα. Τι βασανιστήρια τράβηξες. Καταρχήν ήσουν χθες το βράδυ στην πρεμιέρα μας ήρθε. Όχι, θα έρθω απόψε. Έφερα όμως εγώ κόσμο. Θα έρθω απόψε. Πήγαν φίλες και φίλοι και άκουσα τα καλύτερα. Εγώ ήμουν στη συνέντευξη τύπου. Και θα πω στον κόσμο μετά, τώρα θα σου κάνω κάποιες ερωτήσεις που γίνανε προχθές, θα σας κάνω και εγώ όμως σήμερα. Κυρίως θέλω να σταθώ στη φράση που είπες όταν μίλησες, χωρίς να σου κάνουμε ερωτήσεις, ότι ήξερα ότι με περίμεναν πολύ στη γωνία. Και το συνδέω με αυτό που σκέφτηκα εγώ και είχα το θάρρος να το πω μπροστά σου, στο καμπαρέ που είχα έρθει, το λέω προκατηλημένος με σένα. Το λέω προκατηλημένος με σένα. Και με έκανες να φάω τα δόντια μου. Πραγματικά. Κοίταξε, όταν ένα πρόσωπο το ξέρεις από ένα άλλο μέσο, όπως είναι η τηλεόραση, ας πούμε, που τέλος πάντων ο περισσότερος κόσμος από εκεί με ξέρει, είναι λογικό να έχεις το μυαλό σου δεύτερη σκέψη όταν ακούς για κάτι άλλο, ό,τι και αν είναι αυτό. Πόσο μάλλον για musical που είναι ένα είδος πολύ δύσκολο. Δηλαδή, Νάντια, επειδή σε γνώρισαν από τηλεοπτικές εκπομπές που ήταν mainstream πράγματα, χωρίς ιδιαίτερο βάθος κτλ. Αυτό έτσι, αυτή είναι η αιτία λες. Αυτό το χωρίς ιδιαίτερο βάθος εγώ λίγο δεν το πιστεύω. Θεωρώ ότι ό,τι κάνεις ανάλογα με τις συνθήκες και με το με αυτό που τέλος πάντων καλείσαι να κάνεις, πρέπει να αξιολογείται και να κρίνεις με βάση αυτό. Τι εννοώ, ότι δεν μπορεί κάποιος, ας πούμε, όταν πηγαίνει να δει, σου λέω ένα απλό παράδειγμα, πηγαίνει να δει μια κωμωδία στο θέατρο για να περάσει καλά και να ψυχαγωγηθεί, δεν μπορεί να περιμένει ότι θα πάει να δει Σέξπιρ. Είναι λάθος. Ναι. Αν οι απαιτήσεις του είναι για να πάει να δει Σέξπιρ, μπορεί και να μην δει αυτό που περιμένει. Ναι. Πρέπει κάθε φορά να έχουμε στο μυαλό μας τι κάνει ο άλλος απέναντί μας. Αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι γενικά με τα πρόσωπα της τηλεόρασης υπάρχει μια προκατάληψη. Και η λογική ότι τώρα αυτός βγαίνει στη τηλεόραση, σιγά μην είναι και καλλιτέχνης, σιγά μην έχει τέλος πάντων ένα βάρος καλλιτεχνικό. Ναι. Αλλά εγώ αυτά ποτέ δεν τα σκεφτόμουν για μένα, γιατί ποτέ δεν μπήκα στη διαδικασία να αξιολογήσω τον εαυτό μου με βάση τις αξιολογήσεις των απέκτων. Mm. Πάντα πάλευα για τα δικά μου θέλω και τα δικά μου πιστεύω και για να βελτιωθώ εγώ. Mm. Τώρα, τι μπορεί κάποιος να περίμενε, είτε αυτό μου το λες εσύ, είτε μου το λέει τέλος πάντων οποιοδήποτε άλλος, είναι κάτι δικό σας, είναι από τη δική σας τη μεριά και δεν είναι από τη δική μου. Εγώ πάντα είχα στο μυαλό μου να κάνω. Σου είπα, εγώ το είχα πει για σένα και στον Δημήτρη Λιγνάδη και λέει, είδες, κατάλαβες τι παίζει η Νάντια. Κανονικά. Ο Λιγνάδης μου λέει, κατάλαβες τι. Το ξέρω, λέει, πολλοί κόσμος ήρθε έτσι. Και λέει, μπράβο αν της το είπες, γιατί ξέρεις, δεν είναι καλό να τα λέμε όλα από πίσω. Ναι, πες τα μπροστά. Είναι η παλικαριά και η μαγιά να πάω να σου πω, εγώ ξέρεις κάτι έτσι και έτσι, ρε Συνάντια, και με έχεις αφήσει άφωνο, ας πούμε. Τι ξέρεις, γλάστα στη μάπα, πώς το δηλαδή, ήρθα... Είναι πολύ ωραίο. Ναι. Είναι πολύ ωραίο και για μένα και για τον όποιον τέλος πάντων είναι πάνω στη σκηνή να το ακούει αυτό, γιατί η προσπάθεια που κάνουμε πάνω στη σκηνή και στο θέατρο είναι πάρα πολύ μεγάλη, παιδιά. Υδρώνουμε πολύ τη φανέλα. Το μπορώ να σας εγγυηθώ για όλους μας. Και επειδή εκτίθεσαι πολύ συναισθηματικά σε μια παράσταση, είναι ωραίο πράγμα να σου αναγνωρίζεται η απόδοση και η προσπάθεια και αυτή η ψυχική σου κατάσταση. Είναι πολύ ωραίο πράγμα. Οπότε εδώ τώρα λίγο πες μας, πόσο καιρό δούλεψες και έτσι λίγο, ξέρεις, συμβολικά να μας πεις τι τράβηξες. Βασανιστήρια είχε, ήταν βασανιστήρια. Κοίταξε, πάντα μια τέτοια διαδικασία είναι και πολύ δημιουργική αλλά και βασανιστική, γιατί ξοδεύεις όλη σου την ημέρα, την ενέργεια, τη σκέψη πάνω στο ρόλο. Όταν μιλάμε για το ρόλο της Εβίτα που είναι τόσο δύσκολος και απαιτητικός, ξυπνάς και κοιμάσαι με αυτό στο μυαλό σου. Εγώ ασχολούμαι με αυτό το ρόλο κανένα εξάμηνο περίπου, παρότι παραστάσεις μπορεί να ήταν 20 στην Αθήνα και 3 στη Θεσσαλονίκη. Παιδεύεσαι πολύ περισσότερο καιρό από αυτό, συζητάς, ψάχνεις, μιλάς, διαβάζεις για αυτό το πράγμα και περνάς και δύσκολες φάσεις και την πρόβα. Δηλαδή έρχονται στιγμές που θες να τα παρατήσεις, που νομίζεις να τα καταφέρεις, που βάζεις τα κλάματα από τα νεύρα σου, που μετά ξαναποκτάς το κουράγιο όταν πάει μια πρόβα καλά και όλα τα σχετικά. Μέχρι να μπορέσεις δηλαδή να δέσεις το γλυκό
Περνάς από πολλά στάδια. Ναι, ναι. Στην Ελλάδα έχει ταυτιστεί η Εβίτα με Αλίκη Βουγιουκλάκη. Την ναι. είδες καθόλου εσύ, έχεις δει έστω και 5-10 λεπτά από Εβίτα με Αλίκη? Δεν έχω δει καθόλου, αλλά πολύ συνειδητά, γιατί ακριβώς επειδή η Αλίκη Βουγιουκλάκη μας είναι τόσο οικείο πρόσωπο και τόσο πολύ την έχουμε μέσα μας ναι. και την κουβαλάμε στην Ελλάδα, δεν ήθελα να επηρεαστώ. Και δεν είναι το ίδιο να βλέπεις μια ξένη performer με το να βλέπεις, ας πούμε, τη γυναίκα που είναι η πιο οικεία από όλα τα πρόσωπα της Ελλάδας. Ναι. Μια ξένη performer τη βλέπεις αποστασιοποιημένα. Ναι. Τη Βουγιουκλάκη δεν μπορείς να τη δεις αποστασιοποιημένα, την κουβαλάμε μέσα μας πολύ. Ναι. Και η Εβίτα υπήρξε και μία από τις πολύ μεγάλες θεατρικές επιτυχίες. Ναι. Οπότε θεώρησα ότι καλό θα ήταν μέχρι να τελειώσει η Εβίτα να μην τη δω, για να μην επηρεαστώ ασυναίσθητα από τη δική της ερμηνεία. Ναι. Και έτσι δεν το έκανα, όχι. Από άλλες, από ξένες είδες? Ναι, ναι, από ξένες έχω δει βέβαια. Έχω δει και πριν ναι, κάνω την Εβίτα. Πριν και πριν μάλλον αποφασίσω να κάνω την Εβίτα ναι, είχα δει. Ναι. Γιατί μελετάω musical, οπότε πάντα βλέπω τι συμβαίνει έξω. Να υποθέσω Μαντόνα, ας πούμε, τι είδες? Έλενα Ρότζερ, τι έχεις δει? Ποια θυμάσαι? Η Μαντόνα ναι, την είχα δει στην ταινία όταν είχε βγει η ταινία πριν από αρκετά χρόνια. Όταν βγήκε η ταινία, τότε ήταν ωραία. Το 90, κάπου ναι, δεν μου άρεσε πολύ η ταινία, να σας είμαι ειλικρινής. Ούτε ναι, η Μαντόνα μου είχε αρέσει πάρα πολύ. Ναι. Οπότε είδα πάρα πολύ. Έχω δει και την Έλενα Ρόντζερς, έχω δει και την Πατή Λουπών και την Ιλέιν Πέιτς και πολλές, πολλές ακόμα που έχουν κάνει το ρόλο αυτό. Ωραία, έχεις δει πράγμα. Εντάξει, οκ. Okay. Ερώτηση. Το σκηνικό όλο. Γιατί εδώ ξέρεις, όταν ανεβαίνει κάτι στη Θεσσαλονίκη, είμαστε λίγο καχύποπτοι. Ο κόσμος το βλέπει λίγο καχύποπτο. Δηλαδή, άμα είναι εδώ πέρα, λίγο εισαγωγικά, λίγο να μας κλέψουν λίγο πιο αρπαχτά. Πες μας, τα σκηνικά, όλα, το στήσιμο της παράστασης, είναι ακριβώς το ίδιο με αυτό των ημερών στον Πειραιά που έγινε χαμός, στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά? Χαίρομαι που με ρωτάς. Το είπαμε και στη συνέντευξη τύπου, αλλά καλό είναι να το ξέρουν οι Θεσσαλονικοί, ότι η παραγωγή είναι ακριβώς η ίδια που ήταν και στην Αθήνα. Γιατί πολλές φορές υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι ανεβαίνουμε στη Θεσσαλονίκη και δεν τα φέρνουμε όλα. Ίσα ίσα που δεν λείπει τίποτα. Όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Είμαστε όλοι εδώ, παρόντες, με σκηνικά, κοστούμια πάρα πολλά, με υπέροχα φώτα, με τρομερή ορχήστρα. Και σας περιμένουμε σήμερα και αύριο στο Μέγαρο. Ωραία. Δύο παραστάσεις είναι, μην τις χάσετε, γιατί μετά ξέρεις, πολλοί κόσμος μου λέει, μα γιατί δεν κάθεστε κι άλλο και γιατί δεν προλαβαίνουμε, ξέρω εγώ, να σας δούμε το Σαββατοκύριακο. Επειδή είναι τα πράγματα έτσι και επειδή είναι μια πολύ μεγάλη παραγωγή, δεν μπορούμε να καθίσουμε παραπάνω. Είναι μόνο σήμερα και αύριο και θα κλείσουμε το tour της Εβίτα εδώ. Ναι, λοιπόν, μετά από τόσα musical που έχεις παίξει, μπορείς να μας πεις πάνω κάτω σε ένα στίγμα, υπάρχει έστω σκέψη, σαν σκέψη, κάποια ιδέα για την επόμενη κίνηση? Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έμεινα κι εγώ εμπρόδειτη με την επιτυχία της Εβίτα. Η ανταπόκριση του κόσμου ήταν πολύ καλύτερη ακόμα και από αυτό που περιμέναμε. Και καλλιτεχνικά σαν επιτυχία, αλλά και εμπορικά. Έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα σαν επόμενο βήμα, τέλος πάντων, αλλά ούτε έχουμε καταλήξει, ούτε έχουμε αποφασίσει τελικά τι θα κάνουμε. Πολλές σκέψεις περνάνε από το μυαλό μας. Θέλω να πιστεύω ότι σύντομα θα γνωρίζουμε και θα μπορούμε να σας το ανακοινώσουμε και επίσημα. Μάλιστα. Λοιπόν, να κάνω μια μαντευσιά. Οπα. Κάποια μέρα, ξέρεις τι θα παίξεις? Ωχ, τι σου λέει τώρα. Για πες. Το έχω σχεδόν σίγουρο. Μαντόνα. Οπα. Μαντόνα. Θα παίξεις τη Μαντόνα πάνω στη σκηνή. Το είπα και σε άτομα χθες και συμφώνησα. Σε musical. Σε musical. Κάποια στιγμή. Σε musical για τη Μαντόνα εννοεί. Την πορεία της Μαντόνα, ναι. Κάποια στιγμή κάτι. Το βλέπω το όνειρο. Κάτσε να γραφτεί πρώτα αυτό. Ναι, κάποια στιγμή. Κάτι θα γίνει. Βρε, κάτι από Έλληνα, από Αμερικάνο, μεταφορά θα είναι κάτι. Κάποια στιγμή θα με θυμηθείς. Γερή να είσαι. Γερή να είσαι. Καλά. Κάποια στιγμή. Το κρατάω και αν επιβεβαιωθείς, εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε. Ωραία, ωραία. Θέλω μαρμελάδες, μέλια, σετ όλα, δώρο. Το κρασί Εβίτα πώς προέκυψε? Κοίταξε, επειδή είχα μπει στη διαδικασία όταν ετοίμαζα και την παράσταση να ετοιμάζω και το e-shop μου με τα προϊόντα, με αυτά τα πρώτα προϊόντα στο wellbe.gr, είχα στο μυαλό μου ότι ήθελα με κάποιο τρόπο να τιμήσω, αν θέλεις, την παράσταση και την δική μου εμπειρία πάνω σε αυτή την παράσταση, την οποία εμπειρία, που καταλαβαίνεις, θα κουβαλάω και πάντα και δεν τη ζεις και πολύ συχνά. Εντάξει. Οπότε θέλησα ένα από τα κρασιά να λέγεται Vita. Είναι το ροζέ κρασί της σειράς. Το οποίο το λατρεύω το ροζέ. Ναι, δεν είναι, εντάξει, οκ. Okay. Το ροζέ είναι πάρα πολύ ωραίο. Και επειδή λέγεται και Λακάζα Ροζάδα, το προεδρικό μέγαρο στο Buenos Aires. Δηλαδή το ροζ κτίριο, γιατί ήταν ροζ. Ο καλός αέρας,
αποφάσισα και εγώ να το βγάλω το ροζέ Εβίτα Λακάζα Ροζάβα. Ωραία. Άντε, να βγάλεις και ένα επόμενο Νάντια. Το εύχομαι. Το εύχομαι. Μια ερώτηση. Η εκπομπή που έκανε στο ραδιόφωνο για 8 χρόνια πώς λεγόταν? Λεγόταν Easy Breakfast. Easy Breakfast. Easy Breakfast. Ήταν πρωί, παιδιά. Ναι. Εγώ το ραδιόφωνο το αγαπάω πάρα πολύ. Κάτσε, τι ώρα ήταν εκείνο? Έκανα 6 με 10 το πρωί. Όπως και εμείς. Εμείς 6 με 9 κάναμε για καμιά 5-6 χρόνια. Ναι. Είναι δύσκολο πολύ αυτό το ωράριο. Ναι. Τα πρωινά ξυπνήματα δηλαδή. Και εγώ που είμαι συνηθισμένη και στα ανάποδα, στο να κοιμάμαι πολύ αργά και να ξυπνάω αργά. Mm. Ενώ το λάτρευα, με δυσκόλεψε πολύ σωματικά από ένα σημείο και μετά. Όταν μπήκαν και οι παραστάσεις μετά, οι πολλές, δεν μπορούσα να το συνεχίσω δυστυχώς. Αλλά θέλω πάρα πολύ κάποια στιγμή να ξανακάνω ραδιόφωνο. Ναι. Θέλει να κάνει καμία ερώτηση στην Νάντια Μπουλέ, ο διευθυντής μας ο Γιώργος Ζαγόρας. Θες καμία ερώτηση, Γιώργο, να κάνει στην Νάντια Μπουλέ? Καλύψατε. Σε καλύψαμε, κανονικά. Ωραία, ωραία. Και για να πάμε στο ψητό, θα έβγαινες μαζί μου να σου πρότεινα να φάμε μακαρόνια με κοιμά με μπόλικο τριμμένο τυρί? Τι ερώτηση είναι αυτή? Μακαρόνια με κοιμά με μπόλικο τριμμένο τυρί. Ξέρεις ότι είναι τα αγαπημένα μου φαγητό. Έχει διαβάσει, είσαι σκρός. Είσαι γελίος. Είσαι γελίος. Είσαι γελίος. Τι άσεις μαρμελάδες και τα χαζά τώρα. Και εγώ λέω. Νάντια, μιλάς με άνθρωπο που τρώει μόνο μπιφτέκι, πατάτες, τηγανιτές, τίποτε άλλο. Μακαρόνια με κοιμά. Αχ, εσύ. Ωραία, ωραία. Κοντά είναι και αυτό, βρε παιδί. Ωραία. Νάντια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στη συνέχεια στην πορεία. Και τα λέμε το βράδυ από κοντά, 9 η ώρα, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, να απολαύσετε Εβίτα Περόν, Νάντια Μπουλέ. Να είστε καλά, Νάντια, καλημέρα. Να είστε καλά, παιδιά, φιλιά.